Τηλεφωνική μας γραμμή θα πάμε ευθύς αμέσως. Θα καλημερίσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρο, που είναι μαζί μας. Κύριε Τσιάρα, καλή σας ημέρα και καλή σεζόν, να πούμε. Σωστά το λέτε. Καλημέρα, κύριε Τζένο. Καλή σεζόν. Όντως, από αύριο μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Είναι και μια νέα κοινοβουλευτική περίοδος. Είναι μπροστά οι προκλήσεις, οι δυσκολίες, όλα τα ζητήματα τα οποία όλοι μας πρέπει να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίοδος. Δύσκολη, αλλά ενδιαφέρουσα η αλήθεια είναι, με πολλές προκλήσεις. Χτες έγινε Υπουργικό Συμβούλιο. Σηματοδότησε ο Πρωθυπουργός την έναρξη αυτής της περίοδου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κρατώντας εγώ ένα από τα κομμάτια τα οποία μου έκαναν εντύπωση, ήταν βεβαίως και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρχει μια περισσότερο πολιτική, να λειτουργεί περισσότερο το Υπουργικό Συμβούλιο, περισσότερο πολιτικά. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα μήνυμα προς υπουργούς για να αρχίσουν να δουλεύουν περισσότερο, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, εγώ αν θέλετε να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία έχει γίνει από όλους, πρώτα βέβαια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους υπουργούς, δεν ήταν μια προσπάθεια επίμονη, συνεχής, σε μια λογική σοβαρών, σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη χώρα αυτά τα τρία χρόνια. Βεβαίως, επειδή ακριβώς μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ μεγάλων προκλήσεων και αντικειμενικά πολύ μεγάλων δυσκολιών, η οποία βεβαίως σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της θητείας αυτού του κύκλου της κυβέρνησης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του και πρέπει να προσπαθήσει ακόμη περισσότερο. Και αυτό είναι απολύτως λογικό, νομίζω. Ο Πρωθυπουργός έβαλε ουσιαστικά και τον οδικό χάρτη του πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ανέδειξε ο ίδιος τα μεγάλα ζητήματα και τις μεγάλες προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν. Και βεβαίως έδωσε σαφείς κατευθύνσεις προς όλους τους υπουργούς, ώστε να κινηθούν με το μέτρο, τον τρόπο, τη σοβαρότητα που πρέπει, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να παραμείνει ενωμένη και πρέπει όλοι μαζί να τα καταφέρουν. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, κύριε Τζένο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και νομίζω ότι το κατανοούν αυτό και οι ακροατές σας. Αυτή η εποχή η οποία βρίσκεται μπροστά μας, η ενεργειακή κρίση θα δημιουργήσει εντελώς διαφορετικά δεδομένα, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Διότι δεν είναι μια κρίση η οποία προέρχεται από ενδεχομένως κακούς κυβερνητικούς χειρισμούς ή από μια χώρα η οποία βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής μπροστά στη χρεοκοπία όπως συνέβη την προηγούμενη δεκαετία στην Ελλάδα. Είναι μια κρίση η οποία έρχεται απ' έξω, είναι μια κρίση η οποία πυροδοτείται από έναν πόλεμο που υπάρχει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και βεβαίως από μια πολιτική που ακολουθεί η Ρωσία, που είναι η βασική χώρα παραγωγός του φυσικού αερίου, η οποία με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε, επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Πρέπει να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν και πιστέψτε με, θα είναι πολλά. Πολύ μικρότερα βεβαίως σε σχέση με τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Παραδείγματος χάρη είναι η Γερμανία. Φαίνεται ότι θα είναι η χώρα που θα πληγεί περισσότερο από όλες, γιατί η εξάρτησή της από το φυσικό αέριο είναι τεράστια. Αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η σημερινή κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, που το έχει αποδείξει στη διαχείριση πολύ μεγάλων και πολύ σημαντικών κρίσεων μέχρι τώρα, και μπορώ να σας τα πω και να σας τα θυμίσω αυτά, να μην πάρω χρόνο από αυτή την απάντηση, κατά κάποιον τρόπο δεν θα σταθεί με την ίδια ακριβώς λογική και απέναντι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έρχονται. Λοιπόν, άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το βασικό κομμάτι είναι, μάλλον η βασική λέξη, το μήνυμα είναι η σταθερότητα, η πολιτική σταθερότητα. Αυτό το οποίο τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε μια πολιτική αστάθεια. Απ' την άλλη όμως, ο Πρωθυπουργός χθες αναφέρθηκε σε αυτό που μπορεί να προκαλέσει αστάθεια. Είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι η στάση της Ρωσίας, η οποία επιτίθεται συνολικά στην Ευρώπη με φόσο, με όπλο το φυσικό αέριο, δημιουργεί συνθήκες αστάθειας και ιδιαίτερα σε κράτη, φαντάζομαι συμπεριέλαβε και τη χώρα μας μέσα, σε αυτά που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία, βλέπουμε τι γίνεται στα Βαλκάνια, είδαμε τι γίνεται στη Βουλγαρία. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι, λένε κάποιοι ότι είναι μια τρίπλα από την πλευρά του Πρωθυπουργού για να αλλάξει την ατζέντα. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι απέναντι σε πραγματικά γεγονότα μπορεί κανείς η όποια έκφραση άποψης να θεωρηθεί ως τρίπλα προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα. Διότι
η πραγματικότητα είναι μία και είναι μοναδική. Και το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι ήδη χώρες οι οποίες πλήττονται από την ενεργειακή κρίση έχουν μπει σε μια γενικότερη αστάθεια, ξεκινάει από κυβερνητική αστάθεια, βλέπει κανείς τι γίνεται στην Ιταλία ή στη Βουλγαρία και φτάνει ενδεχομένως και σε συνέπειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικότερες και αφορούν συνολικά την οικονομία και αφορούν τους πολίτες και αφορούν όλους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα από μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, οικονομική πραγματικότητα, δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζονται όλα αυτά ως πραγματικά γεγονότα. Και τα οποία θα κληθούμε και εμείς θα αντιμετωπίσουμε. Και είναι σωστή η παρατήρηση που κάνατε, κύριε Τζένο. Το βασικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να υπάρχει για το επόμενο χρονικό διάστημα, αν θέλουμε η πατρίδα μας να βγει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, και αν είναι δυνατόν και αλόβητη από αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση που θα αλλάξει το χάρτη των οικονομιών στην Ευρώπη, νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο πρέπει να εκπέμψουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να υπάρχει γενικότερη σταθερότητα. Κυβερνητική σταθερότητα, κοινωνική σταθερότητα. Πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, η διάθεση μιας ενότητας στην κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι έρχονται, δεν έχουν καμία σχέση με την κυβερνητική πολιτική, είναι εξωγενή προβλήματα, έρχονται και επηρεάζουν όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο. Είναι λογικό ότι θα επηρεάσουν και την Ελλάδα, θα επηρεάσουν την πατρίδα μας. Ωραία, με δεδομένες αυτές τις παραδοχές και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο, θα έρθω και στο θέμα των υποκλοπών, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου φαίνεται ότι υπάρχει το έδαφος για να υπάρξει πολιτική αστάθεια. Και με δεδομένο ότι θα πάμε σε εκλογές σε 9 μήνες, είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δηλαδή θα επανέλαβε την εξάντληση της τετραετίας. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Αντέχει με βάση το εκλογικό σύστημα, με την απλή αναλογική, με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με τις συνεργασίες των κομμάτων, αντέχει το εκλογικό σύστημα να παράξει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, η οποία να είναι σταθερή? Για να πάω και στο επόμενο, μήπως τελικά ήρθε η ώρα να ξανασυζητήσουμε το θέμα του εκλογικού νόμου, γιατί είναι ένα σημαντικό για το θέμα της πολιτικής σταθερότητας, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, καταρχήν οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που κρίνουν. Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε τα προηγούμενα 3 χρόνια, δημιουργώντας συνθήκες πραγματικής ανάκαμψης, ανάτασης και γενικότερα αξιοπρεπούς παρουσίας και συνθήκων στη χώρα μας, εντός και εκτός, είναι μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Η Ελλάδα από παρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε να είναι μια χώρα που έχει φωνή, μια χώρα που πρωταγωνιστεί. Ο Πρωθυπουργός, σε όποιο φόρουμ και αν βρεθεί, σε όποιο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φόρουμ, απολαμβάνει όχι μόνο τις αναγνώρισης αλλά και της πραγματικής εμπιστοσύνης, με σοβαρές προτάσεις και με σοβαρή αντιμετώπιση από όλους τους Ευρωπαίους και παγκόσμιους ηγέτες. Το έχουμε δει σε όλα τα επίπεδα. Σκεφτείτε ότι είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πριν από αρκετούς μήνες, πριν από 7, αν θυμάμαι καλά, μήνες, έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Προτάσεις οι οποίες έρχονται σήμερα να αντιμετωπιστούν και να, εν πάση περιπτώσει, να εκτιμηθούν από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Να συμφωνήσουμε σε αυτά, αλλά το ερώτημα είναι άλλο το δικό μου. Ότι όποτε και να γίνουν εκλογές και πρώτο κόμμα να είναι Νέα Δημοκρατία. Θα φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει λοιπόν, η κυβέρνηση. Η λογική λοιπόν είναι η εξής, και βεβαίως έχετε δει ποια είναι τα αποτελέσματα και με τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και με τα θεαματικά αποτελέσματα του τουρισμού, αλλά βεβαίως και με το κλίμα της εμπιστοσύνης που γυρνάει με την επιστροφή των μεγάλων επενδύσεων στη χώρα μας και με το δεδομένο και το γεγονός ότι η Ελλάδα ξαναγίνεται πόλος προσέλκυσης επενδύσεων και ουσιαστικά σοβαρών οικονομικών προοπτικών και οικονομικής ανάπτυξης για το μέλλον. Όλα αυτά, αν τα βάλει κανείς σε μια ζυγαριά και δει και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον εξυγχρονισμό του κράτους, για την αντιμετώπιση του πολίτη ή τη διαχείριση των πολύ μεγάλων κρίσεων που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια, νομίζω, κύριε Τζένο, ότι η εκτίμηση που μπορεί να υπάρχει από τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία δεν μπορεί, και αυτή είναι η δική μου βέβαια άποψη, παρά να είναι θετική σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα και σε σχέση με την συνθήκη ή τις συνθήκες που κλείθηκε για να διαχειριστεί. Για την οικονομία της συζήτησης. Να συμφωνήσω εγώ μαζί σας με το σκεπτικό σας και να πω λοιπόν ότι θα έρθει στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, να συμφωνήσω με το σκεπτικό σας. Ο κόσμος θα πίστε και θα βγάλει τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Κυβέρνηση πώς θα γίνει, αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Ότι η Νέα Δημοκρατία, ακόμη κι αν χρειαστεί να πάμε μετά την απλή αναλογική στο δεύτερο γύρο των εκλογών με τον ψηφιστέντα εκλογικό νόμο, τον μετά την απλή αναλογική, θα είναι σε θέση να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όλα τα άλλα νομίζω ότι θα αφαιθούν στην κρίση και στην
στη διάθεση του ελληνικού λαού. Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα των υποκλοπών. Κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός κλειδονισμός τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχει και θεσμικές παραμέτρους εξαιρετικά σημαντικές, διότι η αλήθεια είναι ότι η θεσμικότητα και η επίκληση θεσμικότητας ήταν ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία είχε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το αναφερόμενο στη σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Θέλω να ρωτήσω το εξής: εάν εκτιμάτε ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει σηκωθεί περισσότερο μάλλον από ό,τι θα έπρεπε, ή αν εκτιμάτε ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουμε με όλη αυτή την ιστορία, να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Εμείς από την πρώτη στιγμή, κύριε Τζένο, είπαμε ότι πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας, αποδεχόμενοι οποιαδήποτε πρόκληση και οποιαδήποτε αίτημα που προέκυψε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο και συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο και έγινε δεκτή η πρόταση για τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Γι' αυτό το λόγο έγινε και δεκτή η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Αντιλαμβάνεστε κανείς ότι όταν υπάρχει μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία θα μπορούσε για το δικό της λόγο να μην δεχθεί τίποτα από όλα αυτά, ενδεχομένως φοβούμενη μην αποκαλυφθεί κάτι για το οποίο υπάρχει ευθύνη, προφανώς η άποψη η οποία θα δημιουργούνταν θα ήταν εντελώς διαφορετική. Όμως πάμε να δούμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι πιθανότατα υπάρχει ένα θεσμικό κενό σε όλη αυτή τη διαδικασία των παρακολουθήσεων. Να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Δεν θα πω των νομίμων επισυνδέσεων ή όλα αυτά τα οποία πολλές φορές δημιουργούν ένα θόρυβο ή μια γενικότερη συζήτηση. Είναι όμως μια πρακτική την οποία ανακαλύψαμε και ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της κυβερνητικής περίοδου, ή μήπως είναι μια πρακτική η οποία ακολουθούνταν συστηματικά και κατά τη διάρκεια της θητείας των προηγουμένων κυβερνήσεων. Διότι άκουσα για μερικές χιλιάδες πάλι παρακολουθήσεων επί των ημερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο δεν διέψευσε κανείς. Ξέρουμε ότι αυτό συνέβαινε και παλιότερα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες ανάγονται στο τέλος της δεκαετίας του 80. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν με τη δημόσια τοποθέτησή του ανέδειξε την αυτονόητη ανάγκη να αναλυφθεί πρωτοβουλία θεσμικών αλλαγών σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μπορεί να γίνουν ερωτηματικά και βεβαίως μπορεί να είναι και ζητήματα ουσίας, ζητήματα δημοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο και είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε όλες αυτές τις θεσμικές πρωτοβουλίες, ώστε τέτοιου είδους ζητήματα να μην ξαναυπάρξουν σε μεγάλη ένταση ή στην επικαιρότητα στο μέλλον. Εγώ θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την κουβέντα, ότι στην ΕΕΠ υπάρχει εισαγγελέας. Και αυτό είναι ο οποίο δίνει τις εγκρίσεις τέλος πάντων στα αιτήματα του εκάστοτε διοικητή ή των υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλων. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να καταλάβω είναι το εξής. Εσείς συμφωνείτε ως Υπουργός Δικαιοσύνης με την άποψη που εκφράζεται από άλλες πλευρές? Άκουσα τον κύριο Βενιζέλο και υπάρχει ένα έντονο debate γι' αυτό, ότι θα έπρεπε τα πολιτικά πρόσωπα απριόρι να εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία, κύριε Τσιάνη. Κοιτάξτε, είναι πολύ λεπτές γραμμές που κανείς δεν μπορεί για κανένα λόγο να τις διακρίνει. Και αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα έπρεπε καταρχήν να έχει ως βάση τον πραγματικό λόγο για τον οποίο γίνονται οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Και αν καθίσουμε και δούμε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος, είμαι βέβαιος, κύριε Τζένο, ότι θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και σε συγκεκριμένες επιλογές. Επιπλέον μου δίνεται η ευκαιρία και η αφορμή να σας πω και κάτι ακόμη. Η συζήτηση αυτή, η δημόσια συζήτηση, δυστυχώς απαξιώνει ένα τεράστιο έργο που γίνεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει διαφυλάξει τα συμφέροντα της πατρίδας μας σε πολλές κρίσιμες ιστορικά στιγμές για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Δεν γίνεται, επειδή ενδεχομένως υπήρξαν κάποια λάθη, να μπαίνει κανείς σε μια λογική συζήτησης απαξίωσης μιας υπηρεσίας η οποία προσφέρει πραγματικά πολύ σημαντικό έργο. Και σας διαβεβαιώνω, διότι γίνομαι δέκτης κάποιων πληροφοριών και εγώ προσωπικά, όταν χρειάζεται, κυρίως για θέματα εθνικής ασφάλειας, όχι αυτού του τύπου βεβαίως που συζητάμε, αλλά παραδαπών οι οποίοι έχουν ένα ποινικό μητρό και μπορεί να βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, υπάρχει μια ενημέρωση η οποία πάντα μας βοηθάει προκειμένου να κινηθεί η ελληνική πολιτεία προς σωστή κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι κίνδυνοι, ζητήματα ή προβλήματα τα οποία μπορεί να ήταν τεράστια
Θα σας πω ότι η συνεισφορά της ΕΕΠ, ειδικά στο θέμα του μεταναστευτικού που αντιμετωπίσαμε πριν από 2 χρόνια, ήταν τεράστια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά αν δεν υπήρχε η σοβαρή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία επιτελεί για μένα προσωπικά ένα τεράστιο έργο, ένα πολύ σημαντικό έργο για την πατρίδα. Μην μπούμε λοιπόν σε μια λογική απαξίωσης μιας υπηρεσίας που έχει ένα πραγματικό ρόλο. Και αυτή είναι μια συζήτηση η οποία, καταλαβαίνετε, τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να γίνεται με όρους δημόσιας συζήτησης. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας και χρειάζεται να κάνουμε όλοι μαζί βήματα και θεσμικής θωράκισης, αλλά πολύ περισσότερο και αποτροπής φαινομένων όπως αυτά που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εύχομαι να γίνει αυτό, γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ακόμα και διαρροές από τις αρμόδιες επιτροπές που υποτίθεται ότι είναι κλειστές, κύριε Υπουργέ. Είναι απαράδεκτα. Κοιτάξτε, λυπάμαι που θα το πω. Είναι αδιανόητο επιτροπές οι οποίες δεσμεύουν με εμπιστευτικότητα τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτές, να οι συζητήσεις αυτές τις επιτροπές να γίνονται αντικείμενο μιας δημόσιας πληροφόρησης σχεδόν την ίδια στιγμή. Κρίμα, λείπει ένα μεγάλο κομμάτι σοβαρότητας, λείπει ένα μεγάλο κομμάτι υπευθυνότητας, πολλές φορές ακόμη και από συναδέλφους βουλευτές ή από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και να υπηρετούν την πατρίδα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργείται κανένα ζήτημα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι είναι προσχολιασμό από όλη την κοινωνία και από όλους τους πολίτες. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να μην κρατήσουμε ψηλά τον θεσμικό πύχη που αφορά στα συγκεκριμένα ζητήματα και να μην κάνουμε τα απαραίτητα βήματα ή τις απαραίτητες επιλογές ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας.